Κυρία Υπουργέ, σας ανέφερα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που ισχύουν σήμερα σχετικά με τη στελέχωση του νοσοκομείου και αυτά είναι αδιάψευστα. Γιατί το να παραθέτετε αριθμούς προσλήψεων χωρίς να αναφέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα με τις κενές θέσεις που παραμένουν και λόγω των αναστολών υγειονομικών και γιατρών και λόγω συνταξιδοτήσεων άλλων και βέβαια λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης που προϋπήρχε και δεν καλύπτεται. Είναι αναλυθές το ότι σήμερα μόνο 36 από τους 63 γιατρούς που προβλέπει ο οργανισμός καλύπτονται. Είναι αναλυθές ότι είναι 50 κενές οι θέσεις των νοσηλευτών και γιατρών. Ότι στη ΜΕΘ σήμερα υπηρετούν λιγότεροι γιατροί από ό,τι υπηρετούσαν πρώτη της πανδημίας. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου λειτουργούν με προσωπικό που είναι κάτω από αυτό που θα οριζόταν και ως προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση, για παράδειγμα, μιας απεργίας. Επίσης, πάνω από 30% του προσωπικού είναι με ελαστικές σχέσεις απασχόλησης και δεν λέτε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν πραγματικά τον εαυτό τους, έκαναν πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες στις συνθήκες της πανδημίας. Θα μονιμοποιηθεί όλος αυτός ο κόσμος που εργάστηκε σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες στα νοσοκομεία και φυσικά είναι διαχρονική η κατάσταση που υπάρχει και στο νοσοκομείο της Σάμου. Είναι χαρακτηριστικό και μάλιστα, αν θέλετε, το καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι ως μια ένδειξη αυταρχισμού, για να μην πούμε εκδικητικότητας από τη μεριά του μέχρι τώρα διοικητή του νοσοκομείου, ότι υπάρχουν εκατοντάδες χρωστούμενες άδειες από τα έτη 2017-2018, τα οποία μέχρι σήμερα αρνείται ο διοικητής να δώσει, ακόμα και στις περιπτώσεις ελάχιστες, λέμε, που μπορούσαν να φύγουν χωρίς να κινδυνεύσει η λειτουργία του νοσοκομείου. Τι δείχνει όμως αυτό, εκτός του ότι αυτή, αν θέλετε, είναι η επιβράβευση των υγειονομικών που πραγματικά κρατάνε όρθιο σήμερα το νοσοκομείο, δείχνει ότι η υποστελέχωση είναι διαχρονική. Γιατί και το 2017-2018, που δεν ήταν έκτακτες συνθήκες ούτε πανδημία, ήταν αδύνατο να δοθούν οι άδειες λόγω του γεγονότος ότι το νοσοκομείο πραγματικά λειτουργούσε στα όρια και λειτουργεί διαχρονικά στα όρια του προσωπικού ασφαλείας. Φυσικά, όταν βάζετε στη μεζούρα του κόστους, όταν όλα και ακόμα και η υγεία μπαίνει στη μεζούρα του κόστους και του ωφέλους, θα είναι αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε συνθήκες πανδημίας μειώθηκε στο 50% ο προϋπολογισμός του κράτους, με ό,τι αποτελέσματα βέβαια έχει στον επωνομεύεται ακόμα και η ίδια η εμβολιαστική κάλυψη, το πρόγραμμα εμβολιασμού, καθώς λέμε ότι δεν επιτρέπει, αν θέλετε, και την επιστημονική ενημέρωση του πληθυσμού από τους γιατρούς, τη σταθερή παρακολούθησή τους. Και αυτή βέβαια η κατάσταση είναι πολύ δυσκολότερη σε πολλά από τα χωριά και τη Σάμου. Πολλοί από τους ασθενείς αναγκάζονται λόγω αυτών των συνθήκων να μεταβαίνουν στην Αθήνα, αν και όταν βέβαια υπάρχουν κενά και διαθέσιμα θέσεις στα νοσοκομεία. Με επιβαρυνόμενο το τεράστιο κόστος και βέβαια δεν είναι σπάνιο το νοσοκομείο να μετατρέπεται πολλές φορές σε μια νόσο. Σας ρωτάμε λοιπόν, τι συγκεκριμένα θα κάνετε για να ανατραπούν αυτά τα πολύ συγκεκριμένα νούμερα που σας έδωσα, για να μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό που σήμερα ιδιαίτερα στο νοσοκομείο είναι στο 30%, για να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις που παραμένουν. Και βέβαια, όχι για να αναμασάτε, αν θέλετε, τις δυσκολίες που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στα νησιά και για την πρόσληψη των υγειονομικών. Όμως αυτές ακριβώς οι δυσκολίες είναι που κάνουν πιο επιτακτικά το να παρθούν μέτρα, γιατί είναι οι ίδιες δυσκολίες που βιώνουν και οι νησιώτες που είναι απομακρυσμένοι από την επαρχία και βέβαια δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι του κόστους και ωφέλους οι ανάγκες τους για την προστασία της υγείας.